διότι έχω τους δύο εκλεκτούς μου καλεσμένους. Θα μείνουμε στον Άρη, αλλά θα πάμε σε ένα πολύ διαφορετικό θέμα και σε κάτι που είδαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Κλεάνθης Βικελίδης, την περασμένη Κυριακή. Στην μία γραμμή είναι ο κύριος Μιχάλης Λολίδης και στην άλλη γραμμή είναι ο Στρατής Εγκλέζης, ο οποίος πάω να καλησπερίσω. Καλησπέρα και στους δύο εδώ από το Λίμπερο 107,4. Γεια σου Νίκο. Καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, θέλω να πω πολλά, αλλά νομίζω ότι θα είναι καλύτερο να τα πείτε εσείς, γιατί σας πήρε το μάτι μου και υπήρξε και σχετική ανακοίνωση από την ΠΑΕ λίγες μέρες πριν το παιχνίδι με τον Μπάς Γιάννα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Αρχικά να εξηγήσω σε όλους ποιος είναι ο Στρατής Εγκλέζος, 28 χρονών αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, δεν σας πω παιδί πλέον, εντάξει, άντρας είσαι. Λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος από τα δύο του χρόνια στάθηκε άτυχος και έχασε την όρασή του, αλλά είσαι από τους ανθρώπους πραγματικά που μου θυμίζουν εμένα και πολλούς ακόμα ότι δεν έχει δεν μπορώ, έχει δεν θέλω σε ορισμένες περιπτώσεις. Διότι μιλάμε για έναν αριστούχο του Λυκείου, μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει σπουδαίο παιδαγωγικό τμήμα του Αριστοτελείου. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι μέλος της Εθνικής Ομάδας Τυφλών, ο οποίος όμως έχει καταφέρει όλα αυτά τα πράγματα και πολλά ακόμα που μπορεί να μην ξέρουμε κι εμείς. Και είσαι από τους ανθρώπους που πραγματικά μπορεί να το έχεις ακούσει από πολλούς και μπορεί να σε ακούγεται πλέον κλεισά, αλλά η δύναμη ψυχής που έχεις εσύ είναι μια δύναμη ψυχής που θα έπρεπε να έχουμε όλοι εμείς που παραπονιόμαστε καμιά φορά στην καθημερινότητά μας ότι μας έρχονται καμιά φορά δύσκολα τα πράγματα. Χρειάζεται θέληση φυσικά και καθημερινό αγώνα από όλους. Δεν κάνω κάτι τόσο εξωπραγματικό όσο νομίζουν όλοι. Απλώς κάνω αυτό που μου αρέσει και αυτό που θέλω. Μαζί με τον Μιχάλη τι κάνατε την Κυριακή στο Βικελίδης? Για να βάλω και τον Μιχάλη τώρα στη συζήτηση. Εντάξει, ας μιλήσω. Εμείς λοιπόν, Νικόλα Στρατή και στους αγαπητούς που μας ακούνε, εμείς ας πούμε που βλέπουμε, που έχουμε ένα παραπάνω πλεονέκτημα από αυτούς που δεν βλέπουν, καταλαβαίνόμαστε όλοι τι εννοούμε, οφείλουμε τα δέοντα. Οφείλουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες, κανόνες, θεσμούς που να βάζουν σε αυτούς τους ανθρώπους που υπολείπονται σε κάτι από εμάς στην ίδια μοίρα με εμάς, να ζήσουν βιωματικά ακριβώς αυτά που ζούμε και εμείς. Οπότε αυτό, επειδή είναι ένα θέμα τεχνικό, επιστημονικό, έχει να κάνει με διάφορες ειδικότητες, το πώς γίνεται αυτή η δουλειά, που προφανώς είναι έτσι με τρεις λέξεις σχολιασμός ακουστικής περιγραφής, αλλά έχει διάφορες ενότητες μέσα που πρέπει κάποιος να εκπαιδευτεί, να περιλάβει και συνέχεια με τις εμπειρίες να συσσωματώσει. Οφείλουμε λοιπόν να κάνουμε τα δέοντα. Και κάναμε λοιπόν ένα πρώτο ξεκίνημα, που δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουμε αυτό. Δουλεύουμε και με άλλους σαν τον Στρατή και με τον Στρατή σε διάφορα παιχνίδια. Είναι επίσημα στην υδατοσφαίριση κάποια στιγμή στο Άρης ΠΑΟΚ, είχαμε το κάνει. Θέλω να πω ότι κάποια στιγμή όλα πρέπει να ξεκινήσουν. Ναι. Και ξεκινήσα λοιπόν επίσημα, αυτό έχει καταγραφεί και πανελλήνια, στο Άρης Γιάννενα. Και νομίζω ότι από εδώ και πέρα κάνουμε μεγάλο αγώνα, αυτό να παίζει μόνιμα σε κάθε παιχνίδι Super League, Vita League, Εθνικής, οτιδήποτε. Υπάρχει, είναι από ό,τι αντιλαμβάνομαι και τώρα απευθύνομαι και στους δύο, και η δικιά σου δουλειά Μιχάλη, είναι δύσκολη δηλαδή να περιγράψεις την κάθε λεπτομέρεια, γιατί δεν είναι φαντάζομαι αυτό το οποίο μπορεί να κάνω εγώ στην διάρκεια μιας ραδιοφωνικής μετάδοσης. Κοντά όμως εσύ. Είσαι κοντά, δεν είσαι μακριά. Ναι, θέλει πολύ περισσότερη λεπτομέρεια από αυτή που μπορεί να δίνω εγώ ή οποιοδήποτε άλλο συνάδελφο που μπορεί να κάνει μια ραδιοφωνική μετάδοση. Και δεν ξέρω αν και εσύ, Στρατή, έχεις ας πούμε στα αυτιά σου ακουστικά και ακούς και ραδιόφωνο εκείνη την ώρα. Ναι, φυσικά όταν παρακολουθώ έναν αγώνα ποδοσφαίρου ή οποιοδήποτε άλλο αθλήματο που κοντά, φυσικά και έχω το ραδιόφωνο στα αυτιά μου, γιατί αλλιώς δεν μπορώ να παρακολουθήσω το μάτς. Ναι. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλο νόημα σε μένα. Υπάρχει ο παλμός της κερκίδας, η ατμόσφαιρα του γηπέδου, όλα αυτά που είναι πολύ σημαντικά και γι' αυτό πηγαίνουμε στο γήπεδο στην ουσία, αλλιώς τα ακούμε και από το σπίτι μας στην αγώνα. Ναι. Και πολλοί κυκλοί πηγαίνουν γι' αυτό το λόγο στο γήπεδο, αλλά χρειάζεται και ο σχολιασμός του εκφωνητή ή κάποιου που να περιγράφει το μάτς.
Νικό, σχολιασμός έχει σίγουρα βασικό πυρήνα κάποιον που ξέρει γιατί μιλάμε. Είτε είναι ράγκμπι, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι τένις, είτε είναι πικ-πονγκ, καταλαβαίνεις τι εννοούμε. Να ξέρει κανόνες, ορολογίες, λεπτομέρειες. Ας το πούμε στην ιδανική του μορφή ένα σχολιασμός που πραγματικά δεν κοιμίζει, να το πω έτσι, ακόμα και να το ακούμε είτε από το τηλεόραση είτε από το ραδιόφωνο. Όμως υπάρχουν μια σειρά από παραμέτρους, οι οποίες παραμέτρους περιλαμβάνει και η βιβλιογραφία, που θα πρέπει από, σε αυτές μέσα να περιλαμβάνεις το περιβάλλον, το χώρο γύρω μας, ποιοι είναι, τι είναι. Τον ήχο, ο ήχος από πού προέρχεται, θα πρέπει να δομήσει στο μυαλό του κάθε στρατής ότι ένα μπαμ σημαίνει δοκάρι και μπορεί να μην σημαίνει κάποια καρπαζιά του μπροστινού στο διπλανό του. Έτσι. Στοιχεία που ενώ μιλάμε με κάποιον και βλέπουμε γύρω μας, φαντάζομαι ότι όλα αυτά δεν τα καταλαβαίνει ο κάθε στρατής. Άρα αυτά θέλουμε να του δώσουμε και λένε τώρα οι βιβλιογραφίες οι διάφορες ότι ένας άνθρωπος με προβλήματα όρασης, όποια και είναι αυτά, ναι, από 0 μέχρι 60% να βλέπει, όντας μέσα στον γονιστικό χώρο, ζώντας βιωματικά τους ήχους αυτούς που γύρω πολύ όλοι καταλαβαίνουμε και τα vibes, ας πούμε, του αγώνα, του match game, μαζί με ένα σωστό σχολιασμό είναι κοντά στο 80 με 90% βιώνει αυτό που βιώνω και εγώ, που βιώνω, όχι βλέπω, βιώνω, γιατί το βλέπω είναι μέρος του βιώνω, κατάλαβες. Ναι. Μπορεί κάποιος να πάει σε ένα γήπεδο να μην καταλάβει τίποτε, ας πούμε, έτσι, επειδή βλέπει δεν σημαίνει τίποτε. Άρα βιώνει κοντά σε εμάς. Άρα στην ουσία χτίζουμε αυτό που λέμε, κάνουμε τους όρους ίδιους για όλους τους ανθρώπους. Ναι. Και για την κατηγορία αυτή και προφανώς και για άλλες κατηγορίες που λίγο πολύ έχουν μια καλύτερη εικόνα όπου τους ανθρώπους με τα καροτσάκια στα γήπεδα κτλ. Αυτό είναι και αυτό θέλουμε να γίνει θεσμός, να κλείσει, να μην ξανασχοληθούμε σαν χώρα με αυτό. Στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, στα αθλήματα, τα, ας το πούμε, τα δημοφιλή και στα λιγότερα δημοφιλή, και αυτό είναι για μια ζωή, δεν είναι κάτι που κάναμε προχθές. Απλά η ιστορία έγραψε το Άρης Γιάννενα στις 4 Απρίλη, νομίζω, ναι, στο Κλεάνθης Βικελίδης. Και επειδή είδα και 2-3 ακόμα πράγματα, νομίζω ότι είναι πραγματικά ιστορική συγκυρία, γιατί και η ονοματοδοσία εκείνη την ημέρα και το ότι ήρθαν για πρώτη φορά στο γήπεδο. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι πώς θα φέρνει η μοίρα και η ζωή και οι φύλαθοι του Πας Γιάννα που επειδή με πήραν κάποιοι τηλέφωνο, ξετρελαθήκαν, νομίζουν ότι αφορούσε αυτούς, αλλά και γιατί να μην τους αφορά. Σας λέω παιδιά και γιατί μην σας αφορά και εσάς, και εσάς αφορά το θέμα. Γενικά τους άρεσε το εικόνα που έδωσε ο σύλλογος, ο οποίος στα 100 τόσα χρόνια του δίνει ένα στίγμα συγκεκριμένο σε αυτό που λέμε ποδοσφαιρικό γίγνεσθε. Ασχέτως αποτελεσμάτων, ασχέτως αν προκρίνεται, αν τι κάνει, η ζωή προχωράει. Και δεν προχωράει για ένα πρωτάθλημα μόνο, αλλά προχωράει συνέχεια. Αυτό είναι το στίγμα μας. Ο Άρης ανέκαθεν έδειχνε ευαισθησία πάντα σε τέτοια θέματα. Μακάρι, εγώ θα πω, να τα ακολουθήσουν και άλλες ομάδες. Αυτό το οποίο έγινε. Εδώ είμαστε. Αυτό υπερβαίνει τις ομάδες. Στο Βικελίδη δεν έχει να κάνει με τα χρώματα, δεν έχει να κάνει αυτό. Καθόλου υπερβαίνει τις ομάδες. Ναι. Υπερβαίνει τις ομάδες και προφανώς δεν έχει να κάνει ούτε με χώρες, ούτε με φυλές, ούτε με τίποτε. Ούτε με αντιπαλότητες, ούτε τίποτε. Υπερβαίνει. Και να σου πω και κάτι, επειδή έχουμε και μια αίσθηση και των υπολείπων, ας το πούμε, του ποδοσφαιρικής κοινότητας, το ίδιο λένε όλοι. Δεν υπάρχει θέμα. Ακριβώς το ίδιο λένε όλοι. Και ο πιο μισητός αντίπαλος θα σου πει αυτό το πράγμα. Μακάρι να υπάρχουν αλλά εγώ τώρα έρχομαι, σαν Νίκο, και σέναν για να κάνω αυτό το πράγμα, για το στρατή και τον κάθε στρατή, και μακάρι και οι ΠΑΕ, εγώ θα πω, να δημιουργήσουν και τις υποδομές και αυτό να γίνει μια πάγια κατάσταση. Και να μην φτάνουμε σε σημείο να το παρουσιάσουμε ως σημείο αναφοράς, δηλαδή ως κάτι πολύ έξω από εμάς. Κοιτούσα χθες έτσι από περιέργεια, γιατί εντάξει, έχω μια εικόνα ως όλο το ευρωπαϊκό γίγνεσθε τι γίνεται για αυτά τα θέματα. Κοιτούσα στο Άγιαξ Αρένα, στο Γιώχαν Κρουϊφ, στο Κύπρο. Ναι. Έχω, εντάξει. Μπαίνει ο στρατής, φαντάσου λοιπόν ότι ο στρατής μπαίνει χωρίς να καταλάβει τίποτα από το σπίτι του, κάθε στο κάθισμα, ανοίγει τα ακουστικάκια του που είναι δίπλα, είναι συγκεκριμένη χώρη. Ανοίγει τα ακουστικά, μπαίνει μέσα, τον καλωσορίζει ένας καλός τον κύριο στρατή, πώς ήρθες, τι έκανες, του λέει τη σύνθεση, τα ξέρει όλα του. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι δεν είμαστε μακριά, ρε φίλε, και δεν έχει σημασία αν το Κλεάνθης Βικελίδης λέγεται Άγιαξ Αρένα ή Γιώχαν Κρόιφ οτιδήποτε. Σημασία έχει ότι η ίδια η προσπάθεια είναι παρόμοια, φίλε. Ναι. Και είναι πολύ κοντινές να γίνουν. Οπότε αυτό μένει, και αν θες και την άποψή μου, ότι και αυτό μετράει και στην μπράντα του συλλόγου. Η μπράντα του συλλόγου, εντάξει, είναι αυτή που είναι, αλλά είναι μαζί της και να διάφορα άλλα καλούδια. Να γίνει μεγάλη και στην Τούμπα, στο Καραϊσκάκι, στο Άκα, στο Καφτατζόγλιο, να γίνεται παντού. Στρατή, φαντάζομαι. Μόνιμα. Στρατή, φαντάζομαι Αργιανός. Δεν είμαι οπαδός, αλλά. Ναι, συμπαθείς.
Ναι. Εδώ θα σου πω κάτι το οποίο, Νίκο, αν μου επιτρέπει ο στρατής, θα σου βγάλω και μια μικρή θησούλα, την οποία εντάξει δεν είναι light, αλλά είναι ευχάριστη και για τους ακροατές σου. Κάποια στιγμή μου λέει ότι έχει ένα φίλο που είναι στην Εθνική, δεν θα τον ονοματίσω εγώ, που είναι στην Εθνική Τυφλών, που λέω, πού είναι αυτός ο φίλος, γιατί δεν το φέρω μαζί. Α, λέει, αυτός είναι απέναντι εκεί. Μου έδειξε και όλα την προσανατολή και ο στρατής στη θύρα 3. Λέω, γυμνός. Είναι το πιο πιθανό να είναι και γυμνός. Δεν θέλω να αναφέρω μόνο γιατί δεν είναι παρόν. Αλλά θέλω να σου πω ότι η έλλεια βιωματική εμπειρία είναι τι θέλει κάποιος. Εγώ δεν θα πήγαινα και που βλέπω στη θύρα 3, θα καθόμουν απέναντι κτλ. Αλλά ένας που θέλει να το ζήσει βιωματικά θα κάνει τον πανηγυρισμό του, θα μιλάει, θα τραγουδάει συνέχεια. Και αυτό που εμείς όλοι οι υπόλοιποι τώρα περιγράφουμε θα το ακούει από το ραδιοφωνάκι και θα ξέρει σε ποια περιοχή, σε ποια σημείο παίζει την μπάλα, τι είναι ο θόρυβος, αν εκείνη την ώρα ανεβήκαν 5-10 μπαλόνια κυτρινόμαυρα στον ουρανό, εάν πέρασε ένα πανό. Εγώ του έλεγα μάλιστα απέναντι τα διαφημιστικά. Γιατί έχει αυτό ένα νόημα στη ζωή, ρε φίλε. Δηλαδή η ζωή είναι ένα μείγμα. Του ζωγραφίζεις αυτό το οποίο βλέπεις. Ακριβώς τώρα το σκέφτηκα. Το οποίο βλέπεις και εσύ. Ναι, τα ναι. διαφημιστικά απέναντι, τώρα δεν θέλω να τα αναφέρω κιόλας. Λέω απέναντι διαφημίζει αυτά. Γιατί εγώ δεν το βλέπω. Ο φίλος θα δει και ο δίπλα. Στρατή, η συμπάθειά σου για τον Άρη πώς ξεκίνησε? Όταν ήρθα στη Θεσσαλονίκη και γιατί δεν είμαι από εδώ. Ναι, ναι. Είδα τις, έμαθα για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Και φυσικά και ο Άρης έχει επιτυχίες μεγάλες και εξαιτίας αυτού του φίλου που ανέφερε και πριν ο Μιχάλης που είναι φανατικός οπαδός του Άρη, από εκεί ξεκίνησε. Σε τράβηξε και σένα. Μπάσκετ έχεις πάει ή μόνο ποδόσφαιρο? Ποδόσφαιρο μόνο. Ποδόσφαιρο. Για τον μπάσκετ είναι ωραίο. Για τον μπάσκετ. Ναι, εντάξει. Είναι προσωπική προτίμηση αυτή. Ναι. Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, επειδή και από τον Μιχάλη το έμαθα ότι ακούς κιόλας και ραδιοφωνική μετάδοση εκείνη την ώρα, και επειδή και η δικιά μας δουλειά είναι να μεταδίδουμε λεπτομέρεια, αν είναι να βοηθάμε λίγο παραπάνω εσάς, θα προσπαθούμε να βάζουμε και λίγη λεπτομέρεια παραπάνω στις μεταδόσεις μας, και για σένα και για τον οποιοδήποτε. Θα είναι καλό για όλους. Νίκο, μην ξεχνάς ένα σημαντικό, ότι ένας τέτοιος σχολιασμός που welcome όλοι οι γνωστοί, άγνωστοι, δημοσιογράφοι, σχολιαστές, οτιδήποτε, στο χτίσιμο, γιατί θα γίνουν και σχετικά σεμινάρια εκπαίδευσης. Εγώ δεν είμαι σχολιαστής, να καταλάβεις, άσχετος του χώρου. Άρα εσύ λοιπόν θα είσαι από τους καλούς, να το πω έτσι, σχολιαστές μετά την εκπαίδευση. Φαντάσου λοιπόν ότι όταν εγώ ταξιδεύω, πηγαίνω προς Αθήνα στο ραδιόφωνο, προφανώς θα βάλω σχολιασμό τέτοιας περιγραφής, γιατί περιγράφει τη λεπτομέρεια, ενώ ο κλασικός σχολιασμός, που μπορεί να είναι και πολύ χειρότερος, καταλαβαίνόμαστε όλοι, δεν μπορεί να μην μου λέει τίποτε. Είτε αν ανοίγω και βλέπω από το κινητό μου βίντεο, ή αν απλά ακούω ραδιόφωνο. Άρα αυτός ο σχολιασμός, εάν γίνεται, θα έλεγα ότι είναι ένας premium σχολιασμός σε ένα παιχνίδι, ασχέτως αν αποσκοπεί στους ανθρώπους με προβλήματα όρασης, αλλά και σε εμάς τους λοιπούς μας περιγράφει πραγματικά αυτές τις λεπτομέρειες. Να σου πω απλά, Νίκο, το είχαμε πει, ότι όταν μπροστά μου και όπως έβλεπα από κάτω έπεφταν δύο-τρεις ψηλές μεταξύ δύο παιχτών, κανένας δεν την περιέγραψε, το άκουγα. Και δεν την περιγράφουν γενικά. Εγώ θα ήθελα να ακούσω τώρα, ας πούμε, αν του έριξε 2-3 στο κεφάλι, εάν ήταν αυτό, οτιδήποτε, έτσι τώρα λέμε λίγο ένα για να ξεφύγουμε. Άρα μου αρέσει λοιπόν αυτός ο premium σχολιασμός και αυτό είναι κάτι που δίνει την έννοια της συμπεριληπτικότητας. Δηλαδή ένα σχολιασμός για όλους, το κρατάμε αυτό, και όχι ένας για τους ανθρώπους με όραση, ούτε για ανθρώπους που έχουν προβλήματα κόφωσης, οτιδήποτε. Ένα σχολιασμός που περιλαμβάνει όλους. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο, γιατί μας παίζει και ο χρόνος και φτάσαμε 5.30. Μιχάλης Ζολίδης, στρατής Εγκλέζος, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο και σας περιμένουμε ξανά, εννοείται, στο Κλειάδης Βικελίδης με την πρώτη ευκαιρία. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν.